Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Alpha Sports TV, καλωσορίσατε στο γήπεδο του Παλιομετόχου, εδώ όπου σε πολύ λίγο η Ομόνια 1948 θα αντιμετωπίσει τον Τριπτόλεμο Ευρύχου, παιχνίδι για την πρώτη φάση του Πανσόλιου Κυπέλου. Η Ομόνια είναι δεύτερος επαναληπτικός αγώνας, η Ομόνια έχει ήδη επικρατήσει με 11-0 της πρώτης αναμέτρησης. Είναι ο Κυριάκου κάτω από τα δοκάρια, ο Παΐσης με τον Φανίδη, τον Λαμπράκη, τον Ιορδάνου, τον Μιλτιάδους, ο Τάκας, ο Σαζαΐδης, ο Νεοφύτου, ο Μάρκου και ο Αγγέλοφ. Αυτοί είναι οι 11 που θα ξεκινήσουν από πλευράς Ομόνιας. Από πλευράς Τριπτόλεμου θα ξεκινήσει ο Γεωργίου κάτω από τα δοκάρια, ο Ραυτόπουλος, ο Γιαννακάκης, ο Δαρίου, ο Φουσκωτός, ο Κυριάκου, ο Πολυκάρπου, ο Ναύτης, ο Γεωργίου, ο Φουσκωτός και ο Μιχαήλ. Ο Ανδρέας ο Μαρκίδης, προπονητής του Τριπτόλεμου. Τον Ανδρέα τον Σαζαΐδη, τον Μιχάλη τον Νεοφύτου, τον Ανδρέα τον Μάρκου και τον Κοκομπίλ τον Αγγέλο. Τώρα οι χειραψίες μεταξύ των δύο ομάδων και θα δούμε και το διαδικαστικά για με το στρίψιμο του νομίσματος. Και τώρα θα γίνει η ένταξη της αναμέτρησης. Κρατάει την μπάλα εντός γηπέδου Μιλτιάδους, έχει χώρο για να σουτ, θα το κάνει. Γκολ 1-0 με τον Μίλτο τον Μιλτιάδους. Πριν συμπληρώσουμε τα 10 λεπτά, ο Μιλτιάδους με ωραίο σουτ θα γράψει το 1-0. Νωρίς η Ομόνια στο πρώτο σουτ του ουσιαστικά θα παραβιάσει την εστία του Γιώργου του Γεωργίου. Το πρώτο μέρος δεν εκμεταλλεύτηκε κανένα από τα 5 που κέρδισε. Εδώ η κεφαλιά στο δοκάρι, κυνηγάει μια παλιά, δεν αφήνει ο Δαρίος, κλέβει ο Αγγέλοφ ο τερματοφύλακα, το 2-0, λάθος από τον Γεωργίου, ο Αγγέλοφ έκλεψε και έγραψε το 2-0 στο 48 λεπτό. Ο Αγγέλοφ θα κάνει το 2-0 από το λάθος του Γεωργίου και του Δαρίου. Ο Μιλτιάδους παλιά αριστερά, Νεάρχου κατεβάζει με το στήθος, θα μπει και στην περιοχή, ο Νεάρχου έχει ευκαιρία για το 3-0, γκολ! Εξαιρετικό γκολ. 3-0 με τον Μάριο τον Νεάρχου στο 75 λεπτό. Θα βάλει και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σημερινών σκόρερ. Νεάρχου που είχε πει αλλαγή λίγο νωρίτερα μετά τον γκολ του Αγγέλοφ. Στον Νεάρχου γυρίζει πίσω ο Σαζαΐδης, ο Μαυροφτής συνεργάζεται με τον Νεάρχου, ο Νεάρχου γυρίζει προς τον Μαυροφτή, η μπάλα στρώνεται στον Μάρκου που πλασάρει. 3-4-0 με τον Μάρκου να φτάνει επιτέλους ένα γκολ, το ήθελε πολύ ο νεαρός και ήρθε εδώ στο τέλος του αγώνα, στο 93 λεπτό. Στο κερασάκι στην τούρτα.